των Συνδικάτων Καθοριστριών Ομού Αττικής και Περιφόρου. Είμαστε μαζί σας, ήμασταν και προχτές και σήμερα λάβαμε μία επιστολή αλληλεγγύης από πέντε εργαζόμενες καθαρίστριες του Ομίλου ΟΤΕ. Και θα σας το διαβάσω. Συναδέλφισες, εκφράζουμε την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας για να ανανεωθούν οι συμβάσεις σας. Όπως εσείς που για πολλά χρόνια δουλέψατε και καθαρίσατε χώρους εργασίας πολλών τετραγωνικών, ιδιαίτερα μέσα στην πανδημία, κάνατε ό,τι μπορούσατε καλύτερα για να προστατευτούν και οι εργαζόμενοι. Αλλά τώρα δεν θέλουν να σας ανανεώσουν τις συμβάσεις, οδηγώντας σας στην ανεργία. Έτσι και εμάς, οι πέντε εργαζόμενες εδώ και κάποιους μήνες, μας λένε ότι δεν υπάρχει πλέον δουλειά για εμάς στις δραστηριότητες του Ομίλου ΟΤΕ. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να μας αναγκάσουν να παραιτηθούμε από τη σταθερή μας μόνιμη δουλειά που είχαμε για πολλά χρόνια. Δεν θα τα παρατήσουμε. Δεν θα τους περάσει. Είμαστε στο πλευρό σας και θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις ενάντια στις απολύσεις και στον δρόμο της ανεργίας που θέλουν να οδηγήσουν γυναίκες εργαζόμενες με χρόνια δουλειάς και μέσα στην πανδημία. Ψηλά το κεφάλι μέχρι να δικαιωθούμε. Κανένας, καμία μόνη της. Κανένας απροστάτευτος στην πανδημία. Καμία απόλυση. Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους. Οι πέντε εργαζόμενες στον Όμιλο ΟΤΕ. Σε όλο τον κλάδο επικρατεί αυτή η κατάσταση της ανεργίας, της απληρωσιάς, της ευβαθιάς εκμετάλλευσης, του φύγε εσύ και έλα εσύ, του φύγε την ατομική σύμβαση και έλα με τον εργολάβο, του τούμπαλε και ανάποδα. Ένα είναι όμως το ζητούμενο που εμείς πρέπει να κρατήσουμε καλά στο μυαλό μας. Τίποτα δεν χαρίστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Τίποτα δεν κερδίσαν οι εργαζόμενοι κοιτώντας μόνο το δικό τους κομμάτι που θίγεται. Όλοι οι εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους έχουν περάσει με συμβάσεις εργολαβικές, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου για να ξεπερδεύουν από τη μονιμότητα της εργασίας μας. Εμείς τους λέμε καθαρά, δεν θα βαρεθούμε, δεν θα κουραστούμε να βγάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες. Και οι ανάγκες μας είναι να έχουμε σταθερή και μόνιμη δουλειά με μισθό αξιοπρεπή και συγκροτημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Τα εκατομμύρια που χαρίζουν να βάζουν αστυνομία μέσα στα πολυτεχνεία και στα πανεπιστήμια. Αυτά που χαρίζουν στους εφοπλιστές και στερούν τη σύμβαση από τους ναυτεργάτες. Αυτά που αφήνουν τους οικοδόμους άνεργους. Αυτά που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή όλου του ελληνικού λαού και δεν στελεχώνουν τα νοσοκομεία και έχουν γίνει τα νοσοκομεία μιας νόσου. Αυτά που αφήνουν τα σχολιά μας αθωράκιστα από καθαρισμό, από δασκάλους, από μια σειρά ζητήματα που πρέπει να λυθούν εδώ και τώρα, πριν να είναι αργά. Η ζωή δική μας δεν θα επιτρέψουμε να την παίξουν στα ζάρια τους. Ο Υπουργός, η κυβέρνηση, τα κόμματα που μας αγαπήσανε πολύ, μας αναδωνιάστηκαν αλλά δεν μας παντρεύτηκαν, να βάλουν τώρα την πλάτη τους και να δώσουν και προτάσεις και οριστική λύση η κυβέρνηση. Εδώ και τώρα.